Εδώ είμαστε κοντά σα, στη χαμηλή Πτύση, και τώρα θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο το οποίο είναι στο θέατρο λιθογραφίων. Μια παράσταση που βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να έχετε διαβάσει κι εσεί. Είναι το νούμερο 31.328 και είναι κοντά μα ο κύριο Χρήστο ε, Στρέκο. Στρέκο. Το είπα. <σχει> Σκηνοθέτη αυτή τη ωραία παράσταση. Ε, αρχικά να πω ω έχουμε είχαμε και την πρεμιέρα πριν από λίγε ημέρε, 16 του Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, έγινε η πρεμιέρα. Yeah. Πώ σα φαίνεται λοιπόν που ανεβάζετε αυτή την ωραία παράσταση, ε, Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια παράσταση και ένα έργο για το οποίο χαίρεσαι που κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, το έργο του Ηλία Βενέζη, το νούμερο 31328 που ε, σαν έργο λέγεται και το βιβλίο της Κλαβιά. Ε, αφορά την περιπέτεια των Ελλήνων και των Αρμένιων, όσοι δηλαδή πιαστήκαν θύματα ε, από απ τους νεότουρκους και μπήκαν και τους εγκαταστήσαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Κίρκαγατς. Ε, έχει γίνει μια διασκευή και έχει γίνει μια θεατρική απόδοση αυτού του έργου, σεβόμενος απόλυτος, απόλυτα τη γραμματική του θέατρου, μια δυναμική παράσταση η οποία κρατάει μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα λοιπόν. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γιατί συνήθω όταν πα να φτιάξει κάτι το οποίο είναι γραμμένο, το βιβλίο δηλαδή, είναι δύσκολο να το αποτυπώσει είτε σε σκηνή, είτε σε κάποιο. είτε σε σινεμά, δηλαδή ταινία. Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο ήταν αυτό για εσά να το καταφέρετε. Σε αυτό Η ερώτησή σα είναι πολύ direct και σωστή. Κοιτάξτε, κανένα έργο δηλαδή ε, λογοτεχνικό έργο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το θέατρο ή από μια ταινία. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο θεατή στη δική μα βερσιόν είναι η δική μου οπτική και η οπτική των συναδέλφων μου πάνω σε αυτή την παράσταση. Όμω, ε, έχω, έχω την πίστη ότι το κοινό έχει ανάγκη να βλέπει πράγματα που τον αφορούν. Και ένα τέτοιο κομμάτι είναι η ιστορία μας. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και θεώρησα ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι ευρέω γνωστή. Δηλαδή, η ιστορία των αμελέτα μπουρού, τα, τα τάγματα εργασία με τα οποία ασχολείται η παράσταση, που στην πραγματικότητα είναι τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωση που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη, πριν είχαν εφαρμοστεί στην Αφρική από έναν Γερμανό, τον Λίμαν Φων Σάντερ, ο οποίο συνεργάστηκε με του νεοδρικού. Δηλαδή, πρώτα γίναν σε εμά, στου Έλληνε, του Αρμένιου και του Εβραίου και μετά γίναν στη Ναζιστική Γερμανία. Είναι συνταρακτικό ο συγγραφέα που είναι και ο πρωταγωνιστή και στη θεατρική απόδοση του έργου, ο Ηλία ο οποίο πιάστηκε 18 χρονών μαζί με 3.000 αϊβαλιώτε και πήγε σε αυτό το στρατόπεδο, περάσαν διάφορε κακουχίε, ήταν ένα από του 23 επιζήσαντε, δηλαδή ήταν στην πραγματικότητα. Ένας μηχανισμός εθνοκάθρασης που εφαρμόσανε οι Τούρκοι σε συνεργασία με τους Γερμανούς. Μιλάμε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς ο πόλεμος εξακολουθεί να υπάρχει και δυστυχώ μας αφορά. Εγώ δεν θα μπορούσα να, να μην ρωτήσω, γιατί εσείς έχετε ρίζες από τη Γερμανία, ναι. οπότε δεν θα μπορούσα να ρωτήσω πώς γίνεται να αποδίδεις ένα τέτοιο έργο με τόσο πόνο, με, με, δύο λαούς, οι οποίοι, τρει τρεις λαούς βασικά συγκεκριμένα, ε, συνδετικός κρίκος η Ελλάδα, η χώρα μας, που έχουν πονέσει και έχουν πονέσει και οι τρει για διαφορετικού λόγου μεταξύ του. Εγώ πονέσα πολύ στην Γερμανία, αγαπητή. Ναι, γι' αυτό Διότι το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία και ήμουν αγιό ναι. μεταναστών. Ε, Ausländer, έτσι μα λέγανε. Έξω από το τοίχο μου γράφανε Ausländer Aus. Έχω ζήσει το ρατσισμό από την πλευρά των Γερμανών, γιατί ήμουν Έλληνα. Οι γονεί μου ήταν εργάτε σε εργοστάσια. Κοιτάξτε να δείτε. Το έργο, αν και ας, επειδή είναι Χριστούγεννα και υπάρχει ένα ορταστικό κλίμα, το έργο, ενώ η ιστορία είναι η βία, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο προβάλλει παράσταση και αυτό που είναι και συγκινητικό στο βιβλίο του Βενέζη, είναι η αγάπη που έχουν μεταξύ του οι κρατούμενοι. Ε, όλοι οι άνθρωποι που έχουν επιβιώσει από στρατόπεδα συγκέντρωση υπάρχει ο Πρίμο Λεύη που έχει γράψει Το Αν αυτό είναι ο άνθρωπο. Υπάρχει ο Βίκτορ Φράγκλ, ο οποίο είναι και ιδρυτή τη υπαρξιακή λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, οι οποίοι έγιναν ε, μεγάλε διάνοιε και οι οποίοι ε, μιλήσανε για όλα αυτά, ε, προβάλλαν κυρίω τι αρετέ τη άλλε. Να ξέρετε ότι κανένα από αυτού που επιβιώσανε δεν αισθάνεται ήρωα. Γιατί ξέρει βαθιά μέσα του ότι επιβίωσε επειδή κάποιο δεν είχε φάει καλά, κάποιο κατέρευσε ψυχολογικά και εγκατέλειψε τον εαυτό του, κάποιο αρρώστησε. Κανένα από όσου επιβιώσανε δεν νιώθει ήρωα. Αυτό που προβάλλει η παράσταση και αυτό που περνάει στο κοινό ε, είναι ένα έργο που είναι γεμάτο αγκαλιέ. Δηλαδή, ε, ο αγώνα που κάνανε μεταξύ του οι κρατούμενοι, οι Έλληνε, αλλά. Και υπήρξε και, ένας, ε, και υπήρξε και μια σύμπνοια και με τους φρουρούς τους, διότι οι φρουροί τους ήταν οι λιποτάκτες Τούρκοι. Δηλαδή οι Τούρκοι που δεν θέλανε να στον πόλεμο, τους μαζεύανε και τους βάζανε να φυλάνε τους Έλληνες. Ε, ανάμεσά τους, όπως μας τα περιγράφει και ο ίδιος ο Βενέζης, στο τέλος έγινε μια συντροφικότητα, μια, μια συμμαχία ανθρώπινη. Αυτό που θέλει και προσπαθεί να προβάλλει παράσταση που σκηνοθετώ, είναι η αρετή της αγάπη, τη συνεργασία και να σα πω και κάτι. Στην εποχή μα, αυτό που προβάλλεται κυρίω είναι το πόσο καθένα μα θα γίνει ξεχωριστό, πόσο δυνατό είναι, τι καριέρα θα κάνει. Και όμω λέμε ένα μεγάλο ψέμα. Δηλαδή και τα μέσα μαζική ενημέρωση και τα κοινωνικά δίκτυα προβάλλουν συνήθω τέρατα. Εντάξει, γιατί η κακή είδηση πουλάει. Όμω ο άνθρωπο επιβλήθηκε και στη φύση και στου άλλου άνθρωπου και ο Homo Sapiens, α πούμε στου Νεάντερταλ, χάρη στη συνεργασία και στη συντροφικότητά μα, πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι, όλοι στον, καθένα, στον αγώνα του, προσπαθούμε για έναν καλύτερο κόσμο. Έτσι πιστεύω. Και αυτό προσπαθώ να προβάλλω και μέσα από αυτή την παράσταση. Δηλαδή, προσπαθώ το κοινό που θα έρθει να δει την παράσταση να δει ότι οποιοδήποτε από εμά θα μπορούσε να βρεθεί ε, σε μια τέτοια ακραία συνθήκη, δηλαδή. Σκεφτείτε πώ ήταν η Ουκρανία πριν από 1,5 χρόνο. Κανένα δεν φανταζόταν ότι ξαφνικά θα γίνει πεδίο μάχη. Ε, και η τέχνη μα προετοιμάζει και δυστυχώ εμά, του Έλληνε, που έχουμε την ατυχία να έχουμε έναν τέτοιο γείτονα, τάξη, ο οποίο κάθε τρίτη λίγο μα απειλεί, για να ζούμε σε, σε κατάσταση ειρήνη, πρέπει μονίμως να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Είναι κανόνα της ζωή. Είναι αλήθεια. Εσεί έχετε κάνει τη σκηνοθεσία και τη διασκευή αυτή τη παράσταση. Να μιλήσουμε και για του υπόλοιπου συντελεστέ. Γιατί είναι σημαντικό να αναφέρουμε όλο το Κοιτάξτε του ανθρώπου στην πίσω. Εννοείται. Καταρχήν είναι μια ομαδική δουλειά. Έχω τη χαρά. Εκτός εκτό από του τοπιού, να συνεργάζεται μαζί μου ένα εξαιρετικό μουσικό, ο Σπίλιο ο Καστάνη, ο οποίο συνοδεύει με τον κοντραμπάσο την παράσταση και, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Στο, δο... στο ρόλο του πρωταγωνιστή είναι ο Αλέξανδρος Τσίτσο, ο οποίο πραγματικά ε... έχει πολλά χιλιόμετρα μπροστά του και κάνει έναν άθλο, δηλαδή παίζει το ρόλο και του αφηγητή και του συγγραφέα. Ο Διονύσης ο Βούλτσος, ο οποίος είναι η ιστορία του Πατρινού Θεάτρου, είναι μεγάλη με τιμή που συνεργάζομαι μαζί του. Ο Βασίλη ο Τσόραλης που έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη και ο Θάνος ο Δημόπουλος. Έχω, Ο... και ο οποίο επίση είναι απόφυτο τη τραυματική σχολή. Δηλαδή έχουμε τη χαρά να έχουμε τρει γενιέ ηθοποιών επί σκηνής, οι οποίοι πραγματικά σμίγουν, παλεύουν μεταξύ του για να αποδώσουν ένα γεγονό. Δηλαδή το γεγονό δηλαδή τη γενοκτονία των Ελλήνων και των στρατόπεδων συγκέντρωση είναι πιο πάνω και από το θέμα του ίδιου του Βενέζη, το βιβλίο του. Ναι. Περιγράφει μια πλευρά και η παράστασή μα. Δηλαδή οι ηθοποιοί παίζουν απενεχοποιημένα και συγκινούνται ήδη και τα δίνουν όλα. Σκηνικά κάνει ο Κένι Μακλέλαν και φωτισμού η Ευσταθία Δρακονταϊδή. Μια ομάδα λοιπόν η οποία κατάφερε να φτιάξει μια ωραία παράσταση, πολύ ωραία παράσταση που θέλω πραγματικά να έρθω και εγώ και το λέω ότι θα έρθω, το λέω και εδώ ενώπιον ενώπιον για να μην. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι ένα αστίασο ανδρών. Έτσι. Υπάρχουν και σκηνές... Ναι, γιατί είπατε μόνο άντρε, δηλαδή πω. που είναι στη σκηνή Είναι επιλογή μου αυτή. Όντως. Γιατί σε αυτό το έργο, το οποίο όντω είχε να κάνει με Έλληνε και κρατούμενος και με αρκετή βία, δεν ήθελα να υπάρξει καμιά εμπλοκή ε, της γυναίκας. Δηλαδή δεν ήθελα να υπάρχει, διότι συνήθως τα μεγαλύτερα θύματα στους πολέμου είναι οι γυναίκες. Δεν ήθελα σε αυτή την, σε αυτή την παράσταση να υπάρχει η ίχνος γυναίκας, γιατί ο πόλεμος είναι μια ιστορία αντρών. Ήθελα δηλαδή να εκτεθούμε με τα ωραία μας και τα κακά μας, γιατί τους πολέμους τους κάνουμε εμείς οι άτρες. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι δικό μας. Δεν ξέρω πώς θα ήταν σε μια μητριαρχική κοινωνία, Ελπίζω και εκεί να μην υπήρχε ο πόλεμο, αλλά φοβάμαι ότι όπου υπάρχει Θα Υπήρχε μάλλον, θα αλλά υπήρχε. Μάλλον. με άλλη μορφή. Με άλλη μορφή, Όχι με αυτή όπω την αναφέρετε κι εσεί. Οπότε είναι, είναι επιλογή δική σα να είναι άντρε το κάτω. Οπότε το κάνει και έτσι διαφορετικό, το παρουσιάζεται διαφορετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι κάνατε πρεμιά, τώρα συνεχίζονται οι παραστάσεις. Α, δεν είπαμε το πιο σημαντικό καλέ, Ότι Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή είναι οι παραστάσει. Τετάρτη στι 7.30 το απόγευμα. Την Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Παρασκευή 9, Σάββατο 9 και Κυριακή 7.30 στο Λιθογραφείο εδώ στην Πάτρα. Να πάτε να δείτε. Μέχρι το 8 Γενάρη. Μέχρι το 8 Γενάρη. Προπόληση είμαστε. Πώ μπορούν να κάνουν προπόληση. Στο What? ticket servicegr ticket service.gr ε, είναι πραγματικά μια πολύ ωραία δουλειά με αγάπη από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε πολύ, δημιουργήσει πολύ. κάτι και το, και το βλέπω και στα μάτια σα, το βλέπω και έτσι όπω το παρουσιάζετε. Μπράβο σα. Χαρητήρια. Το... Ευχαριστούμε πολύ εμεί που σα είχαμε κοντά μα. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ.